Distinguished guests, allow me to convey to you warm greetings of struggle. Αγαπητοί φίλοι της Παλαιστίνης και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τους θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον λαό και την ηγεσία της Παλαιστίνης και να ευχαριστήσω μέσω εσάς την Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης και όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση και επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης και σε όλους τους φίλους μας που συμμετέχουν στην επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας αλληλεγγύης με το λαό μας, τον Παλαιστινιακό λαό, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Χαιρετίζουμε την αλληλεγγύη σας με τους λαούς του κόσμου και χαιρετίζουμε και αναγνωρίζουμε την αλληλεγγύη σας με τους Παλαιστίνιους και το αναφέρετο δικαίωμά του στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία. Ως Παλαιστίνοι που ζούμε την αδικία και την επιθετικότητα της Ισραηλινής κατοχής, στεκόμαστε επίσης αλληλέγγυοι στους αγώνες των λαών του κόσμου που αγωνίζονται για την ελευθερία, τα δικαιώματά τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Who fight for their freedom, rights and human dignity. My dear friends, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1977 ενέκρινε ψήφισμα για την επέτειο της 29ης Νοεμβρίου ετησίως ως Διεθνούς ημέρας αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό. Η ημερομηνία της 29ης Νοεμβρίου επιλέχθηκε λόγω της σημασίας της για τον Παλαιστινιακό λαό. Εκείνη την ημέρα του 1947 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ψήφισμα 181-2 το οποίο έγινε γνωστό ως ψήφισμα του σχεδίου. Αυτό το ψήφισμα προέβλεπε την ίδρυση στην Παλαιστίνη ενός Ισραηλινού κράτους και ενός Παλαιστινιακού κράτους, με την Ιερουσαλήμ ως corpus separatum, υπό ειδικό διεθνές καθεστώς. Από τα δύο κράτη που θα δημιουργούνταν βάσει αυτού του ψηφίσματος, μόνο ένα, το Ισραήλ, έχει μέχρι στιγμής δημιουργηθεί. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή καταψήφισε αυτό το ψήφισμα. Ο Παλαιστινιακός λαός, που τώρα περιθμεί περισσότερο από 10 εκατομμύρια, ζει κυρίως στο Παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, στα γειτονικά αραβικά κράτη και σε προσφυγικούς καταβλισμούς της περιοχής. Η Διεθνής ημέρα αλληλεγγύης παρέχει παραδοσιακά την ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να εστιάσει την προσοχή της στο γεγονός ότι το ζήτημα της Παλαιστίνης παραμένει άλυτο και ότι ο Παλαιστινιακός λαός δεν έχει ακόμα αποκτήσει τα αναφέροντα δικαιώματά του όπως ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση χωρίς εξωτερική παρέμβαση, το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία και το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις ιδιοκτησίες τους από τις οποίες έχουν εκτοπιστεί. Σήμερα οι Παλαιστίνοι και οι υποστηρικτές τους τιμούν αυτή την ημέρα για να εκφράσουν την αντίθεση της πλειοψηφίας των κρατών μελών στο συνεχιζόμενο επικισμό της Παλαιστίνης και την εκδίωξη του λαού της. Σήμερα χαιρετίζω τη σταθερότητα του λαού μας, τα παιδιά της Γάζας, τις γυναίκες της Γάζας, τους άνδρες της Γάζας, που μας γεμίζουν πάντα με περηφάνεια. Χαιρετίζουμε επίσης το λαό μας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που υποφέρει επίσης από την κατοχή, προστατεύοντας τα σπίτια τους, τη γη και τους ιερούς τόπους. Χαιρετίζουμε επίσης το λαό μας στη Διασπορά, που πολλοί περίμεναν πάνω από 75 χρόνια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στην Παλαιστίνη, και πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αμέτρητες θηριωδίες από την Ισραηλινή κατοχή διαπράττονται καθημερινά σε όλη την Παλαιστίνη, αλλά κυρίως στη Γάζα, με βομβαρδισμούς σχολείων, νοσοκομείων, χώρων λατρείας και σπιτιών, σκοτώνοντας Παλαιστίνιους αμάχους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώα παιδιά, γυναίκες και τις μητέρες τους και αναγκάζοντάς τους σε βίαιο εκτοπισμό και εθνοκάθαρση μπροστά στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου, του κόσμου του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκεχηρία ξεκίνησε το πρωί της 24ης Νοεμβρίου για 4 ημέρες. Φορτηγά βοήθειας άρχισαν να εισέρχονται στη λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της εκεχηρίας. Παρά την εκεχηρία, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν και σκότωσαν την Παρασκευή δύο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν άλλους,
ενώ πολίτες προσπαθούσαν να φτάσουν στα σπίτια τους στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ με τη βία εμποδίζει τους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας. 200 φορτηγά φορτωμένα με ιατρικές προμήθειες μπήκαν στη λωρίδα. Επιπλέον 129.000 λίτρα καυσίμων και 4 φορτηγά που μετέφεραν μαγειρικό αέριο πέρασαν στη Γάζα. Όμως, όπως είπε, αυτά τα καύσιμα δεν έφτασαν στα νοσοκομεία της Γάζας και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η προβλεπόμενη αύξηση των απολειών αμάχων αναμένεται να συμβεί με την εκαθάριση των ερειπίων καθ' όλη τη διάρκεια της τετραήμερης εκεχηρίας. Αναμένεται ότι η συνεχιζόμενη εντατικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων θα οδηγήσει στην ανέβρεση 7.000 αγνώστων σωρών Παλαιστινίων που αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι, παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της Παλαιστινιακής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των μαρτύρων έως τις 23 Νοεμβρίου έφτασε τους 14.800 και περισσότερους από 30.000 τραυματίες. Μεταξύ των μαρτύρων ήταν περίπου 6.000 παιδιά και 4.000 γυναίκες. Οι τελευταίες ενημερώσεις δείχνουν ότι περισσότερο από το 59%, σχεδόν 280.000, των οικιστικών μονάδων έχουν καταστραφεί. Κατεστραμμένες ολοσχερώς περισσότερες από 56.000 και μερικώς κατεστραμμένες κατοικίες 224.000. Η εκτεταμένη καταστροφή επιδεινώνει τα δοτά σημεία υγείας, καθιστώντας δύσκολο να μετρήσουμε την πλήρη έκταση των επιπτώσεων στην υγεία εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων. Από τις 11 Οκτωβρίου, η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται υπό διακοπή ρεύματος, αφού οι Ισραηλινές αρχές διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εξαντλήθηκαν τα αποθέματα καυσίμου για το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Γάζας. Και αυτό βέβαια είναι το μεγάλο πρόβλημα για τα νοσοκομεία. Μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός και παύση της Ισραηλινής επίθεσης κατά του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και στα κέντρα υγείας του είναι αυτό το οποίο απαιτείται τώρα. Απευθύνουμε έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη, τα διεθνή ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εφαρμόσουν αμέσως διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους που απαγορεύουν τις επιθέσεις σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ασθενοφόρα, ομάδες υγείας και παραϊατρικούς άμεσα. Να επιτραπεί επιγόντως η είσοδος ανθρωπιστικών και υγειονομικών προμηθειών στη λωρίδα της Γάζας, ειδικών φαρμάκων, ιατρικών προμηθειών, τροφίμων, γάλακτος και καυσίμων για ηλεκτρικές γεννήτριες στα νοσοκομεία. 200 κοντέινερ την ημέρα δεν αρκούν για 2 εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά μετά από διακοπή των προμηθειών για 50 μέρες μέχρι τώρα. Άμεση διακοπή του εκτοπισμού των πολιτών μας. Απαιτείται άμεση υποστήριξη για την καθιέρωση αποτελεσματικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και χρειαζόμαστε βοήθεια για τη στέγαση εκείνων των οποίων τα σπίτια έχουν κατεδαφιστεί, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει γρήγορα. Επίσης, έχουμε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την απόφαση της Βουλής, η οποία αναγνώριζε το Παλαιστινιακό κράτος και κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα η αλληλεγγύη και η υποστήριξη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού έχει γίνει αναπόφευκτη προτεραιότητα και υποχρεωτική για όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και κατόχους αρχών και αξιών σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε σταθεροί και να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας και της ανθρωπότητας συνολικά, να υπερασπιστούμε την Ιερουσαλήμ, την απελευθέρωση των κρατουμένων και την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες φίλους μας και όλους τους υποστηρικτές της ειρήνης και της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο που στέκονται αλληλέγγυοι με την Παλαιστίνη και τον Παλαιστινιακό λαό και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό. Ζήτω η φιλία μεταξύ του ελληνικού και του Παλαιστινιακού λαού. Ευχαριστώ.